Διαθέσιμη και στην περιφέρεια Κρήτης είναι πλέον η δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρωμής RF και QR, με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή των τελών αδείας και μεταβίβασης μέσω εφαρμογής για πληρωμή από κινητά τηλέφωνα. Μετά την Αττική, η περιφέρεια Κρήτης έρχεται να ενταχθεί σε αυτή τη δράση, καθιστώντας ευκολότερες τις συναλλαγές με το μηχανολογικό. Μπορούν οι πολίτες πλέον τα τέλη μεταβίβασης και άδειας του οχήματος να τα πληρώνουν με τον κωδικό RF. Είναι μια ψηφιακή διαδικασία που μπορεί ο πολίτης να πληρώσει τα τέλη χωρίς να χρειάζεται να πάει στο μηχανολογικό. Όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, με τον τρόπο αυτό καθίσταται ασφαλέστερη και ταχύτερη η πληρωμή τελών για τη μεταβίβαση επιβατικού οχήματος ειδικύκλου, καθώς στην υπηρεσία της ψηφιακής μεταβίβασης οχημάτων προστίθεται και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και τη διαζώσιμη εξυπηρέτηση σε μια υπηρεσία με προσωπικό που εντοπίζει πολλές ελλείψεις. Είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί από τη μία δεν θα επιβαρύνουμε το προσωπικό, το λιγοστό της υπηρεσίας των μεταφορών, αλλά και για τους πολίτες είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούν από το σπίτι τους να το κάνουν. Η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων είναι διαθέσιμη και μέσα από το gov.gr στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα με την υποενότητα μετακινήσεις. Πρέπει να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες για να μπορούν οι πολίτες να είναι πιο ευέλικτοι, να μην χρειάζεται να τρώνε με ένα μεροκάματο για να κάνουν μια διαδικασία στο μηχανολογικό. Η Κρήτη, όπως όλα δείχνουν, εντάχθηκε σε αυτή τη δράση με φόντο και τον αμιγώς τουριστικό χαρακτήρα της και τις απαιτήσεις που προκύπτουν για μεταβιβάσεις και άδειες οχημάτων, που μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας θα έχουν αμεσότερη και ασφαλέστερη τακτοποίηση. Θα προχωράμε πολύ πιο γρήγορα. Οπότε και για τους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας. Όταν έχουμε ένα νησί με τέτοια επισκεψιμότητα, με τον τουρισμό που έχουμε, πρέπει όλα μας να τα κάνουμε απλά, προς όφελος των πολιτών, προς όφελος των επαγγελματιών, για να είναι και πιο ικανοποιημένοι.